Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Εξεταστική Επιτροπή συστάθηκε μετά από πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ με ομόφωνη απόφαση της Βουλής. Στην ουσία, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ συνένεσαν στη συγκεκριμένη απόφαση, σειρώμενα τα δύο αυτά κόμματα από το πολιτικό κλίμα αλλά και την απέτηση του ελληνικού λαού να αναδειχθεί τεκμηριωμένα το σύστημα διαπλοκής που διαφέντευσε και ήλεγξε τη χώρα επί δεκαετίες, αλλά και να αναζητηθούν και να αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς που οδήγησαν τη χώρα στα βράχια, πτωχεύοντάς την και φτωχοποιώντας τους πολίτες, τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Έτσι, από την έναρξη λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής, οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ επιχείρησαν να την απαξιώσουν, άλλοτε λέγοντας ότι η Εξεταστική Επιτροπή δεν γνωρίζει τι ψάχνει, ότι η πλειοψηφία της, δηλαδή εμείς οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε εκ των προτέρων κατασκευάσει το πόρισμα, ότι από τα ευρήματα και τις καταθέσεις των μαρτύρων δεν βγαίνει κάτι και ότι εν τέλει άνθρακες ο θησαυρός. Και άλλοτε, πετώντας την μπάλα στην εξέδρα, εφευρίσκοντας τη δίθεν διαπλοκή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει ένα δάνειο ενήμερο που εξυπηρετείται κανονικά, αδυνατώντας όμως να απαντήσουν στους πολίτες πώς έφτασαν μέχρι σήμερα να οφείλουν σχεδόν και τα δύο κόμματα περίπου 420 εκατομμύρια ευρώ από δάνεια μη ενήμερα και για τα οποία δεν έχουν καταβάλει ευρώ εδώ και χρόνια και συγχρόνως μη δίδοντας απάντηση στο πότε, με ποιο τρόπο ή μάλλον στο αν, στο με ποιο τρόπο και στο πότε θα αποπληρώσουν αυτά τα δάνειά τους. Όμως, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, όσα είχατε υπολογίσει αποδείχθηκαν ευσεβής πόθος. Και αυτό διότι το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής στηρίζεται σε πλήθος αποδεικτικών στοιχείων συνδυαστικά, συγκεκριμένα. Στηρίζεται σε πορίσματα και εισηγητικά σημειώματα των τραπεζών, των δανειστριών τραπεζών αλλά και της Τράπεζας της Ελλάδος που αποτυπώνουν παραβάσεις των κανονισμών πιστοδοτήσεων των τραπεζών και των πιστοδοτικών κανόνων της Τράπεζας της Ελλάδος ανεξαρτήτως των περίτεχνων διατυπώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτά και που συνήθως στρογγυλεύουν τα πράγματα. Στηρίζεται σε καταθέσεις μαρτύρων παρότι αυτοί ήταν εξαιρετικά προσεκτικοί. Τα τραπεζικά στελέχη, ιδίως για την περίοδο που τα ίδια είχαν εμπλακεί σε δανειοδοτήσεις κομμάτων και ΜΜΕ. Το ίδιο και οι διοικητές της Τράπεζας της Ελλάδος. Στηρίζεται το πόρισμα σε συγκεκριμένες καταθέσεις εκπροσώπων μέσων μαζικής επικοινωνίας, όπως παραδείγματος χάρη τον Γιάννη Αλαφούζου, Γιάννη Κουρτάκη, Γιώργου Κουρή, αλλά και άλλων με έμεσο τρόπο. Υπενθυμίζω τι είπε ο Γιάννης Αλαφούζος, ότι τα κανάλια δεν πληρώνουν δόσεις, ότι υπήρξε διαπλοκή σχετικά με τις δανειοδοτήσεις των ΜΜΕ, τα δημόσια έργα για τη διαφήμιση, ότι η διαπλοκή τραπεζών και ΜΜΕ δεν θα υπήρχε αν δεν εμπλέκονταν το πολιτικό σύστημα και άλλα πολλά. Ο Γιώργος Κουρής είπε ότι σε κανέναν δεν χορηγούνταν δάνειο, σε κανένα ΜΜΕ, αν δεν το γνώριζε και δεν το ενέκρινε πρώτα ο Υπουργός Οικονομικών και ο Πρωθυπουργός. Και ο Γιάννης Κουρτάκης ότι ασφαλώς και υπάρχει τρίγωνο διαπλοκής, δηλαδή κομμάτων ΜΜΕ και τραπεζικού πυλώνα, το οποίο όμως για να λειτουργεί απρόσκοπτα χρειάζεται και τον τέταρτο παράγοντα, το δικαστικό σύστημα. Το πόρισμα στηρίζεται επίσης στην περίπτωση του κύρη Χανίων. Θεωρώ ότι ελέγχθησαν τα πάντα και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και από άλλους συναδέλφους. Συνεπώς δεν πρόκειται να επεκταθώ. Θεωρώ όμως ότι η περίπτωση του κύρη Χανίων είναι, να το πω έτσι με μία φράση που χρησιμοποίησε ο Γιώργος Καλούδης στο πόρισμά του για άλλη περίπτωση, τραπεζικό παράδοξο και συγχρόνως θα έλεγα ότι αποτελεί την επιτομή της διαπλοκής. Επίσης, το πόρισμα στηρίζεται στις γνωστές τροπολογίες μέσω των οποίων οι κυβερνήσεις Νέα Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ προέβαιναν σε χαριστικές πράξεις ή παρενέβαιναν σε ενεξελίξεις δικαστικές διαδικασίες. Ενδεικτικά, η τροπολογία μέσω της οποίας ετέθη στο αρχείο η πορισματική αναφορά του επίκουρου εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος Γιώργου Καλούδη. Τέλος, στηρίζεται και σε τοποθετήσεις στελεχών της αντιπολίτευσης
που είτε με επερωτήσεις, είτε με δηλώσεις, είτε με τροπολογίες σε στιγμές ειλικρίνειας είχαν αναφερθεί σε σκανδαλώδεις διανοηθείς των κομμάτων. Αναφέρομαι στις περιπτώσεις των Λευτέρη Αυγενάκη, της Ντόρας Μπακογιάννη, αλλά και των πρόσφατα επανακαμψάντων στη Νέα Δημοκρατία νεοφιλελεύθερων του Θόδωρου Σκυλακάκη, που παλαιότερα κατήγγυλαν τον υπερδανισμό των κομμάτων. Θέλω να κάνω όμως μία αναφορά στον πρώην πρόεδρο της Βουλής, τον Απόστολο Κακλαμάνη, ο οποίος στις 6 Αυγούστου του 2013 είχε καταθέσει τροπολογία προσθήκη στη Βουλή, με την οποία προτείνονταν η κατάργηση του άρθρου 78 του νόμου 41-46 του 2013, με το οποίο απαλλάσσονταν οι ονδήποτε ευθυνών τα τραπεζικά στελέχη που εμπλέκονται σε σκανδαλώδεις δανειοδοτήσεις και την οποία ρύθμιση ο ίδιος χαρακτηρίζει πρωτοφανές σκάνδαλο. Τελειώνοντας, θέλω να αναφέρω ότι το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπήρχε τριγωνική σχέση διαπλοκής μεταξύ παλαιού πολιτικού συστήματος, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, των συστημικών μέσων μαζικής επικοινωνίας και των τραπεζών. Οι τράπεζες χρηματοδοτούσαν αφιδώς τα μέσα μαζικής επικοινωνίας αλλά και τα συγκεκριμένα κόμματα χωρίς εξασφαλίσεις και με συνεχείς αναχρηματοδοτήσεις δανείων που εκ των πραγμάτων οδηγούσαν σε δανεικά και αγύριστα. Τα ΜΜΕ στήριζαν τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που επί χρόνια εναλλάσσονταν στη διακυβέρνηση της χώρας και τις πολιτικές επιλογές τους σε βαθμό που το δημόσιο αγαθό της αντικειμενικής ενημέρωσης και της επίσης όρης προβολής απόψεων και της πολιτιστικής αναβάθμισης του λαού να έχει μετατραπεί σε όχημα μονόπλευρης πληροφόρησης, προπαγάνδας και πολιτιστικής υποβάθμισης. Για όλα αυτά, το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής δίδει πιστικές απαντήσεις. Συμπερασματικά, το συγκεκριμένο πόρισμα, εντασσόμενο στη στρατηγική καταπολέμησης διαπλοκής και της διαφθοράς, ενίσχυση της διαφάνειας στο δημόσιο βίο και αποκατάσταση της τιμής του πολιτικού κόσμου της χώρας, συνιστά σημαντικό έργο. Αυτή τη στρατηγική η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι αποφασισμένη να συνεχίσει και να ολοκληρώσει. Το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής είναι η αφετηρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαϊλίου.